λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, ματσακόνια μου. Γεια σας, ματσακόνια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλοι καλά και εμείς καλά είμαστε. Έτσι μην πατήσουμε κανένα πεζό. Έχω κόψει. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα επεισόδιο. Μάπα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε καλά. Τι θα σας πω. Σε σένα μιλάω. Δώσε βάση. Λοιπόν, είσαι φίλος του Enduro. Σ' αρέσουν αυτές οι ψηλές μηχανές με τις μεγάλες τρακτερωτές ρόδες που μπαίνουν στις λάσπες, στο χώμα, στις πέτρες. Έχουν πτώσεις και. Λοιπόν, για σένα ένα είναι το κανάλι. Moto Rocker D. Moto Rocker D. Καλά το είπα, λογικά καλά το είπα. Κάτσε μην γίνουμε εδώ. Είναι το κανάλι του Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης ανεβάζει βίντεο με enduro μηχανές, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στη φιλία. Και λέγοντας στη φιλία εννοώ ότι κάνει βίντεο με φίλους που έχουν την ίδια λόξα με αυτόν. Μαζεύονται 4-5 άτομα, χώνει την κάμερα στο κράνος και εξαφανίζεται είτε στον Ιμητό, είτε στην Πάρνηθα, είτε στην Πεντέλη. Δύσβατα μονοπάτια, πτώσεις πολλές. Μισώ αυτά τα φανάρια που αργούν να ανοίξουν. Όπως μισώ και αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Τι έλεγα, α ναι. Κολλήματα στα βράχια, να μην μπορεί να πατήσει καλά. Τέλος πάντων, είναι ένα κανάλι το οποίο πρόσφατα ανακάλυψα και μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε η απλότητα στο edit, ο πολύ καλός ήχος, η ποιότητα της εικόνας, εννοείται αυτό, αλλά πάνω απ' όλα ο αυθορμητισμός. Ένας αυθορμητισμός που πηγάζει από αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο Δημήτρης στο κανάλι του, γιατί δεν μπορεί να προσποιηθεί παίρνοντας ένα enduro μηχανάκι και ανεβαίνοντας μια πλαγιά να παίξει θέατρο, δεν γίνεται. Δηλαδή την πτώση θα τη δείτε αυτόσια. Το γδάρσιμο της μηχανής από τους θάμνους θα τη νιώσετε στο πετσί σας. Αυτό το κανάλι λοιπόν με βάλε στο τρυπάκι. Και το τρυπάκι ποιο είναι? Να επαναφέρω στην ενεργό υπηρεσία ένα μηχανάκι που είχα στην κατοχή μου για 10-11 ολόκληρα χρόνια, από το 1991 μέχρι το 2002, και το οποίο ήταν ένα KMX 200 της Kawasaki. Με τρώει μύτη. Τι εστί τώρα KMX 200 της Kawasaki? Λοιπόν, το KMX 200 της Kawasaki ήταν το ψεύτο enduro μηχανάκι της Kawasaki, το οποίο ήταν το αντίπαλο δέος του DT της Yamaha. Έβγαινε σε 125 και σε 200 κυβικά, ήταν υδροψυκτό, με μανιβέλα μπροστά, είχε και kill switch. Δισκόφρενο μπρος πίσω μονού εμβόλου, τι άλλο είχε? Εντάξει, κλασικά στροφόμετρο και δείκτη βενζίνης στο κέντρο, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και ένδειξη ταχύτητας, όχι αν έχεις πρώτη, δεύτερα, τρίτη, εννοώ ένδειξη πώς θα πας. Ήταν στους 30,4 ύπους, εν αντιθέσει με το DT το οποίο ήταν στους 33, ήταν στα 100 κιλά, εν αντιθέσει πάλι με το DT που ήταν στα 110. Προσεγμένο μηχανάκι για τους δρόμους, είχε και το λασποτήρα του πίσω, δηλαδή ό,τι νερό ήταν να φας, το τρώγες κανονικά, αλλά εντάξει το μείωνε, δεν γινώσουν ένα παπάκι με την έννοια παπάκι, μάλλον όχι, γινώσουν ένα παπάκι. Και γινώσουν ένα παπάκι καλά, έτσι, όχι ψέματα, όποιος είχε τέτοια μηχανή ξέρει, όχι ότι με αυτές δεν γίνεσαι, αλλά τότε γινώσουν πολύ. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι το κράτησα που λέτε μέχρι το 2002, μέχρι που το έδωσα σε ένα φίλο για πούλημα, αλλά μέχρι τώρα ξέρω ότι δεν το έχει πουλήσει, το έχει στο συνεργείο του σε μια άκρη, κάθεται και ψήνομαι πάρα πολύ να πάω να τον ρωτήσω εάν το έχει ακόμα, να το πάρω πίσω. Πάρα λίγο. Να το πάρω πίσω λοιπόν και να με ένα restoration, με μια ολική ανακατασκευή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα χρειαστεί, να το ξαναεπαναφέρω στην ενεργό υπηρεσία. Γιατί? Γιατί το κανάλι του Δημήτρη μου ξύπνησε αναμνήσεις. Και εγώ έκανα τέτοιες βλακίες παλιά. Το έπαιρνα, έμπαινα στα χώματα, στα βουνά. Σε κάθε γκαζιά που τράβαγα πετούσα πέτρες. Αλλά πάνω απ' όλα, θέλω να ξανανιώσω και να ξαναζήσω τον ήχο του δίχρονου, γιατί δίχρονο ήταν, και να μυρίσω ξανά στα ρούχα μου το λάδι, παιδιά, της εξάτμισης. Αυτό θέλω πιο πολύ απ' όλα. Και φυσικά, αν γίνει αυτό το restoration, να καταφέρω να βρεθώ με τον Δημήτρη να πάμε μαζί μια βόλτα. Χωρίς να φοβάμαι αν πέσω, γιατί θα είμαστε τελείως ψηλά στα βουνά που πάει ο Δημήτρης, θα μου πει αυτό στα κόλπα και τα μονοπάτια, εάν και εφόσον, γιατί ο Δημήτρης δεν τον έχω γνωρίσει, παιδιά, μόνο το κανάλι του ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά
Θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε αν αξίζει τον κόπο, γιατί το γουστάρω, έτσι το ξαναλέω. Το γουστάρω να το κάνω. Εάν αξίζει λοιπόν τον κόπο να γίνει αυτό το restoration, εάν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μηχανή. Πείτε μου στα σχόλια από κάτω. Λοιπόν, φιλιά, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο, έτσι. Γεια χαρά!